Για τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα του γεροκομείου Βόλο αλλά και για τις ενέργειες που ήδη γίνονται ώστε να διασωθεί το ιστορικό ίδρυμα, ενημερώθηκε σήμερα ο υποψήφιος δήμαρχος Βόλο Αχιλλέας Μπέος, που επισκέφθηκε το γεροκομείο μαζί με στελέχη του συνδυασμού του και ενημερώθηκε από τη νέα διοίκηση. Όπως τόνισε, προέχει να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις για την καταβολή οφειλών από ασφαλιστικούς φορείς, ενώ αυτό που έχει σημασία είναι, σύμφωνα με τον κύριο Μπέο, να σταθεί δίπλα στο γεροκομείο με ουσιαστικό τρόπο η Δημοτική Αρχή. Ενημερωθήκαμε γύρω από τις συνθήκες που επικρατούν και τι μέλη γενέστε τις επόμενες μέρες, γιατί πρέπει να πάρθουν σημαντικές αποφάσεις και ιδιαίτερα από την Υπουργό κυρία Μακρύ να υλοποιήσει κάποιες δεσμεύσεις ό,τι αφορά τη λειτουργία του γεροκομείου. Από εκεί και πέρα θεωρούμε δεδομένη, ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο επόμενος δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή να συμβάλλει και να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που τόσο πολύ μας έχουν ανάγκη. Με χαρά υποδεχθήκαμε σήμερα τον κύριο Μπέο. Ενημερώσαμε για την κατάσταση που επικρατεί στο Ίδρυμα. Είχε αρκετές προτάσεις και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, για τη βοήθεια προς το Ίδρυμα. Πρέπει άμεσα να κάνουμε ενέργειες, γιατί έχουν μείνει πολλά πράγματα στο Βόλο πίσω. Ένα από αυτά είναι και το γεροκομείο.